Μπαίνουμε λοιπόν στη φάση και θα πάμε κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή και να ευχαριστήσουμε κιόλας τον κύριο Αλέξη Κούγια, γιατί τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω σε αναμονή. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Ξέρετε, τώρα ήθελα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά έλεγα λίγο περίμενε να φτιάξουν τα πράγματα, να δούμε τι θα γίνει, τι θα γίνει. Τελικά, από ό,τι βλέπω, φτάσαμε πάλι σε ένα σημείο στο οποίο το πρωτάθλημα θα πάει πίσω, τη Super League. Και σήμερα πήρατε και μία απόφαση, στην οποία μάλιστα έχετε άμεσο ρόλο, προκειμένου να βρεθεί μία λύση κυρίως με τα τηλεοπτικά, γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα χωρίς να υπάρχει και μία τηλεοπτική στέγη. Εντάξει, είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σωστό για το ποδόσφαιρο, τα κάνουμε όλα περίπλοκα. Ενώ αν είχαν κάνει δεκτή μια δική μου εισήγηση να έχουμε 16 ομάδες Super League 1, 16 ομάδες Super League 2 και 16 ομάδες στη Super League 3, επαγγελματικές ομάδες, με ορθόδοξα πρωταθλήματα, ούτε play-offs, ούτε play-out, ούτε μπαράζ, θα είχαμε ένα normal ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δυστυχώς κάθε υπουργός που έρχεται θέλει να κάνει και μια μεταρρύθμιση. Ήρθε ο Βασιλιάδης, έκανε τις ομάδες Super League 1-14, έκανε τις ομάδες Super League 2-12, έκανε τις Football League 18 ομίλους. Έρχεται τώρα ο Ατρανάκης, κάνει τη Super League 1-14, μία να υποβιβάζεται, μία να παίζει μπαράζ και τη Super League 2 θεωρητικά θα μπορούσε να είναι 40 σε 2 ομίλους. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο, ούτε η Ρωσία που να χανείς, ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν Super League 2, δεύτερη κατηγορία, με 40 ομάδες, τώρα 32. Εγώ έχω απλά την απορία, κύριε Κούγια, ότι από αυτές τις 32, γιατί ξεκινήσαν 38 έτσι και φτάσαμε στις 32. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στις 25 τελειώνοντας το πρωτάθλημα. Μπορεί και να είναι και έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί βλέποντας ποιες είναι οι 32 ομάδες, άρα λοιπόν έχουμε 4-2 στο Βόρειο Όμιλο, 2 στο Νόπλιο, οι 4 πρώτες Super League 1 με τις β' ομάδες, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, το Βόρειο Όμιλο, άρα μένουν από τις 32-28. Αν δείτε αρκετές ομάδες από αυτές και ρωτήσετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, κανείς δεν μπορεί να σας πει ποιος είναι. Εάν ψάξετε να βρείτε ποιος είναι αυτός που κάνει το κουμάντο, θα εκπλαγείτε και θα δείτε ότι είναι κάτι ταραπεριτήδες, οι οποίοι κυκλοφορούν κάθε χρόνο σε διαφορετική ομάδα, χωρίς να είναι ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν επάγγελμα. Ωραία, επειδή εγώ συμφωνώ μαζί σας ακριβώς αυτό το πράγμα, πώς γίνεται, γιατί τα ζούμε όλοι εδώ πέρα, εντάξει, δεν ζούμε στον Άρη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν, εντάξει, και εσείς έχετε αλλάξει ομάδες, αλλά τις αλλάξατε μετά από κάποια χρόνια. Όχι, εγώ τις αγοράζω. Ναι, τις αγοράσατε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τις αγοράζω. Ναι, αλλά κάνατε και καθίσατε και 2-3-5 χρόνια σε κάθε ομάδα. Δεν πήγατε. Όχι, κάθισα 7. Κάθισα 10 στο Ηρακλή, κάθισα 7 στα Γιάννενα, 7 στην Παναχαϊκή και είμαι στον 7ο χρόνο στη Λάρισα, ναι. με το 90% του κεφαλαίου δικό μου. Εγώ δεν μιλάω για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί εσείς το κάνατε για τους λόγους που θέλετε να είστε στο ποδόσφαιρο, σας αρέσει, τέλος πάντων κτλ. Ναι, okay, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται μια χρονιά να το βλέπω τον ένα στην Παναχαϊκή και από την Παναχαϊκή να το βλέπω στη Δόξα Δράμας και από τη Δόξα Δράμας να το βλέπω, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα και από τα Τρίκαλα να το βλέπω στον Ιάλη Σαρόδου την άλλη χρονιά. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχει τόσο μεγάλη αγάπη για να είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου και ξέρετε ποιο είναι και το σημείο. Και το σημείο, ένα κοινό σημείο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, όταν πηγαίνουν σε μια ομάδα, αυτή την ομάδα, η αυτή η ομάδα του χρόνου υποβιβάζεται. Τις περισσότερες φορές. Υποβιβάζεται από τα Χριστούγεννα. Πείτε το και έτσι. Υποβιβάζεται από τα Χριστούγεννα και από τα Χριστούγεννα αρχίζουν τα ταραβέρια, αν δεν αρχίσουν να πρώτη αγωνιστική. Και συγχρόνως παίρνουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δέχονται να πάνε και οι οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ. Και το ερώτημα είναι γιατί πηγαίνουν. Γιατί τους πηγαίνουν οι μάνατζερ τους εκεί. Γιατί πηγαίνουν οι ίδιοι. Οπότε η ασφαλής απάντηση και η μοναδική είναι ότι πηγαίνουν για να φτιάξουν παιχνίδια. Πηγαίνουν για το παράνομο στοίχημα. Και επειδή αυτοί που εμφανίζονται να αλλάζουν ομάδες χωρίς να είναι ιδιοκτήτες και αν έκανε ένας έλεγχος και ζητούσαν τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν θα είχαν ούτε φορολογική δήλωση ούτε σπουργητιού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ύποπτοι, είναι κακοποιοί του ποδοσφαίρου και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Υπάρχει ένας άνθρωπος που συντονίζει. Εγώ κατ' επανάληψη έχω πει ότι υπάρχει ένα βρώμικο παρασκήνιο από το 96 και μετά, που στην αρχή είχε επικεφαλής
το Θωμά Μητρόπουλο, και ότι τώρα έχει το Γιάννη Παπαδόπουλο και όλη αυτή την παλιά παρέα της Ηλιούπολης. Και όλους αυτούς που αθώθηκαν λόγω παραγραφών στο Κοριούπολης. Οι ίδιοι είναι παντού. Ενώ λοιπόν αυτά τα λέμε, ο κ. Υπουργός δεν τα ακούει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι μένα, αλλά δεν είναι μέσα στο κοινωνικό συνέστημα του ποδοσφαίρου. Η Super League 2 δεν αναδεικνύει τίποτα. Γιατί και οι διοικούντες της Super League 2 αντιστοίχω υπέβαιναν. Δηλαδή ο κ. Λεωτσάκος ήταν υπάλληλος ενός ιδιοκτήτη στον Αγαρναϊκό. Και είναι ο πρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος ήταν βοηθός του Λεωτσάκου στον Αγαρναϊκό. Δεν είχαν ποτέ ομάδες. Δεν έχουν στα χέρια του μετοχές. Καλά, αυτό, αυτό δεν λέει και κάτι όμως. Μπορεί να βοηθήσουν. Το ότι δεν είχαν σε κάποια ομάδα δεν σημαίνει ότι... Θα βοηθήσουν. Πώς θα βοηθήσουν. Όταν στη Super League 2 βλέπεις κάθε χρόνο ένα πίνακα από την UEFA με στημένα παιχνίδια και η Super League 2 σαν διοίκηση δεν παίρνει τα στημένα παιχνίδια, θα πάει στο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, θα πάει στην επιτροπή διοντολογίας, θα πάει στο κανονικό εισαγγελέα. Μου λέτε τι γίνεται. Ωραία, να θα ήμουν εγώ πρόεδρος του Super League 2 και θα άφηνε τα πράγματα έτσι. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πόσα παιχνίδια έχουν πάει από αυτά όλα, από το Bet Radar που ανακαλύπτονται ύποπτα για στοιχηματισμό, έχουν πάει στον αθλητικό εισαγγελέα και πόσα από αυτά έχουν καταδικαστεί και έχουν επιπτώσεις πλέον οι ομάδες. Κανένα. Συζητάμε. Μόνο ένα παιχνίδι η Επιτροπή Διοντολογίας τιμώρησε με υποβασμό τον Όφη και τον Γυμνιακό τότε, θυμάμαι. Τότε που ο πρόεδρος του Όφη πλήρωσε τα εισιτήρια. Καλά, εκεί. Τι να πω τώρα, εκεί ήταν. Και μετά ανετράπη στην Επιτροπή. Και μετά ανετράπη στην Επιτροπή Εφέσεων, αλλά το ζητούμενο είναι αλλού στην περίπτωση. Το ζητούμενο είναι για ποιο λόγο αυτό. Για ποιο λόγο πληρώνει η ΕΠΟ χρήματα στη Sports Radar, όταν η ίδια ΕΠΟ και τα δικαιωματικά της όργανα και τα δικαιωματικά όργανα του ποδοσφαίρου, τα πορίσματα της Sports Radar δεν τα θεωρούν την αξιοποιήσιμα. Άρα γιατί πληρώνουν 120.000 ευρώ το χρόνο. Για το Θεό Αθήνα. Λοιπόν, για να πούνε ότι εμείς το κάνουμε αυτό, ότι είμαστε, καλυμμένοι. Κοιτάξτε τώρα, έχουμε καινούργια άμαδα τώρα. Τώρα ξαφνικά τη Super League 2 και κάποιες περιφερειακές ομάδες σε ανακάλυψαν κάποιοι Λατίνοι που επρόκειτο να αγοράσουν το Βόλο, αγοράσαν την ιδέα του. Ναι. Κάποιοι Αμερικάνοι που είναι 30 χρόνων, ο καθένας 27-28, εμφανίστηκαν δια ενός ο οποίος πριν από 7 χρόνια έκανε καταγγελία για να αποβεστεί η Παναχαϊκή ένας Σταθάκης Πέτρος. Και η Πατρινή είναι τόσο ανήθικη ποδοσφαιρικά που δέχτηκαν να πάρει την ομάδα της Παναχαϊκής, αυτός πήγαινε την υποβάση να πήρε το πρωτάθλημα. Με ψεύτικη καταγγελία, το δεξί χέρι του Τσακογιάννη, ως γενικός αρχηγός της Ηλιούπολης, τότε πυροβολούσαν το πούλμαν του Πανατολικού και κόβαν τα δοκάρια με το Διαγόρα. Ο συγκεκριμένος. Συγγνώμη λίγο. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μάρτυρας κατηγορίας για. Παράξενα παιχνίδια. Για δωροδοκία. Ναι, ναι. Για θυμάμαι από τις εκπομπές του Θωμαίδη εκεί στη δίκη της Δευτέρας και τα λοιπά. Αυτός ήταν που προσπαθούσε να κοβάσει την Παναχαϊκή και να εκθέσει εμένα ότι δεν θέλει να αγοράσει ένα παιχνίδι με 1500 ευρώ στη Χερσόνησο όταν η Παναχαϊκή πήρε το πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια και τότε που εγώ ήμουν ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας εις βάρος του κολλητού Τσακογιάννη και τον Γιάννη Παπαδόπουλου και τον άλλο. Αυτός είναι ο άλλος που είναι στην Παναχαϊκή τώρα. Ναι. Στην Ιερά Πέτρα πήγαν αυτοί οι Λάτιν που θα αγόρασαν τον Βόλο. Καλά, εδώ τώρα, συγγνώμη τώρα πάλι σε διακόπτω, αλλά είναι και κάποια πράγματα που τα λέω και γελάω. Πανηγυρίζανε που είναι ο δικηγόρος της νοσοκόμας του Μαραντόνα. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει, δεν είμαστε μαμολούκοι. Εντάξει. Δεν καταλάβατε κάτι. Αυτά είναι. Και δεν ασχολείται κανείς. Στην Καλυθέα ήρθαν κάποιοι άλλοι Αμερικάνοι. Στην Καβάλα ήρθε ένας Ιρανός, λέει, που είναι αυτοδιδιόργητος. Πούλαγε κιλοτάκια για σπουργίτη, αλλά και είναι εκατομμυριούχος και θέλει να πάρει την Καβάλα. Και δεν μπορούσαν, ενώ ήθελε να πάρει την Καβάλα, να τηρήσουν ένα φάκελο ώστε να πάρουν διαδότηση. Πού αλλού έχουμε, στην Ξάνθη, ήρθε αυτός ο μεγάλος απατεώνας που ξέπλυνε μέσα σε ένα χρόνο. 15 εκατομμύρια δολάρια από τα δανεία της. Μην το λέτε, γιατί έχει βάλει και χρήματα αυτός τώρα μέσα στην Ξάνθη. Έχει βάλει τα κλεμμένα και ού βάζουν. Αυτά που πήρε 200 εκατομμύρια... Ναι, τώρα με φέρετε εμένα σε δύσκολη θέση όμως, κύριε Κούγια, τώρα είναι... Γιατί με φέρετε σε δύσκολη θέση, δεν κατάλαβα. Θα μου κάνετε... Όχι, λογοκρισία δεν κάνω, απλά τώρα ότι λέμε δικηγόρος, θα καταλαβαίνετε όταν λέτε τα κλεμμένα... Δεν καταλάβατε κάτι, ακούστε, εγώ παίρνω την ευθύνη. Ναι, οκ. Με δημοσιοποιημένα στοιχεία, γι' αυτό έχει καταστάσει στην Ελλάδα, φαίνεται ότι το κατηγορούν οι τράπεζες ασφαλείας, ότι με μία διαδικασία που αυτός μεθόδευσε και γι' αυτό είναι κατηγορούμενος, έκανε απάτη εις βάρος τραπεζών 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης το κατηγορούν ότι αγόρασε την Ξάνθη χωρίς να την ξέρει καθόλου και χωρίς να έχει πατήσει επί ένα χρόνο
και πέρασε μέσα από τα μία της Ξάνθης 15 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και το λόγο Ξάνθη ακόμη δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Τι είναι ότι δεν πήρε αδειοδότηση Ξάνθη? Δεν έχει εκκρεμεί ο φακελός στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Συγγνώμη τώρα, γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γίνεται έλεγχος, ναι. Γίνεται έλεγχος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το, με το, τη μετοχή της ίδρυσης της Ξάνθης. Σωστά. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Ναι. Άρα, λοιπόν, α, εννοείται, οκ, okay, ναι, την αδειοδότηση εννοείται για την, για την αλλαγή στο μετοχικό, όχι για την αδειοδότηση, ναι, συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Όχι, ναι, okay, ναι, ναι, δεν έχει την, περάσει, δεν έχει περάσει. Δεν έχει, δεν έχει αλλάξει ακόμα, ναι, δεν έχει αλλάξει. Σωστά. Ναι, συγγνώμη, εγώ το κατάλαβα λάθος. Ναι, όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται, τα περισσότερα είναι, τα ξέρουμε όλοι μας, στην πάση περιπτώσει, αλλά για ποιο λόγο. Δεν τα ξέρετε εσείς, τα γιατί ξέρω τα αποδεχόμαστε όλοι μας. Αυτό λέω, ναι. Δεν τα ξέρει ΕΠΟ, ακούστε με κάτι. Αντί να γίνει, εγώ με κατηγορούν πολλές φορές, αλλά όλοι στο τέλος υποκλίνονται. Όταν έγινε αυτό το σκάνδαλο με τα δελτία και έκανε την προσφυγή, κάποιοι κοροϊδεύαν. Κανείς δεν σκέφτηκε τι έγινε ξαφνικά και 10 ομάδες έκαναν μια έτσι, ενώ προηγουμένως είχαν υποβάλει κανονικά φακέλους για διαδότηση. Και ξαφνικά έρχεται η ΕΠΟ που τους έλεγε θέλουμε φακέλους για διαδότηση και τους έταν εκτός της διαδικασίας και δεν κατέθεσαν καν φακέλους. Και ξαφνικά θυμήθηκαν να κάνουν μια έτσι και ότου θαύματος. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και ταμεία της ΕΠΟ είπανε οι τρεις τους ότι αυτές οι 11 ομάδες δεν θα πάρουν χωρίς αδειοδότηση, θα κάνουν μεταγραφές, δεν θα καταθέσουν το μετοχικό κεφάλαιο όπως οι άλλοι μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά θα πάνε 31 Δεκεμβρίου. Και κανείς δεν διαρωτήθηκε από εσάς να κάνει κάτι. Και έρχομαι και κάνω την προσφυγή, κοροϊδεύα κάτι, βγήκε το αποτέλεσμα γιατί είναι ευρωπαϊκή τους αυτή που έκαναν, δεν είναι υπαλλήλοι δικηγόροι της ΕΠΟ. Όχι, είναι από ό,τι μαθαίνω τακτικοί δικαστές, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Είναι αεροπαγίτες. Ναι. Λοιπόν, άρα όμως με αυτή την απόφαση που πήρατε κύριε Κούγια, δεν είναι, έχει πρόβλημα η ΕΠΟ, δεν μπορεί να βγει και έκπτωτη η ΕΠΟ. Είναι αυτοδικαίωση έκπτωτη και υποχρεωτικά μόνο διαπιστωτική πράξη υπάρχει. Μένει να μείνουν εκτός ΕΠΟ υποχρεωτικά γιατί παρέμβησαν τους κανονισμούς ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Τζαφέρης και ο κύριος Αντωνίου. Είναι υποχρεωτικό. Δεν χρειάζεται τίποτα. Θέλει μια διαπιστωτική πράξη. Όπως έμεινε ο Γκαγκάτης τότε, ενώ ήταν διευθύνων σύμβουλος στην Σούπερ Λίγκα, με μια διαπιστωτική πράξη όταν παρετέθη καταδικάστηκε για κακούργημα, την άλλη μέρα ετέθη εκτός με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού. Θεωρώ ότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Ποιος πρέπει να την κάνει αυτή την πράξη? Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Αβγενάκης. Μάλιστα, δεν βλέπω. Αλλιώς θα κάνω καταγγελία εγώ στην Επιτροπή Διοντολογίας. Επίσης, θα έπρεπε να είναι εκτός της ΕΠΟ ο κύριος Διακοφώτης, ο κύριος Τζαφέρης και ο κύριος Φρέρης από την Επιτροπή την ΕΗΜ, γιατί ανακάλεσαν τα δελτία της ΑΕΛ μία ώρα πριν το παιχνίδι με τη Λαμία που πέσαμε. Γιατί προσέφυγα πάλι στο δυτικό στους αεροπαγίτες και είπαν ότι αυτά είναι παράνομη ενέργεια. Έχουμε παράβαση κανονισμών, έπρεπε να είναι εκτός. Στην Επιτροπή Διοντολογίας πρέπει να είναι νομική σύμβουλη της ΕΠΟ που βγήκε ο ένας προχθές στην Εκτελεστική Επιτροπή που τον προκάλεσε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και είπε τι φταίμε εμείς. Μας είπε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμείας ότι η απόφαση είναι τελειωμένη και εμείς να τη δικαιολογήσουμε νομικά. Και αυτή πρέπει να πάει σε Επιτροπή Διοντολογίας. Γιατί δουλεύουν στην ΕΠΟ και παίρνουν 7.000 το μήνα. Και κατά το δοκούν δηλαδή βγάζουν πορίσματα νομικά. Αυτό είναι τρομερά πράγματα που γίνονται. Αλλά δεν τα λέει κανείς. Δεν τα λέει κανείς. Οκ, τώρα και για εσάς τώρα, συγγνώμη τώρα, γιατί εγώ μιλάω ευθέως έτσι και ξέρω ότι το δέχεστε όταν σας μιλάει κάποιος ευθέως. Λένε ότι τα κάνατε όλα αυτά, όχι τόσο για τη Super League 2, γιατί τέλος πάντων, αλλά πιο πολύ κατά της ΕΠΟ. Αλλά εγώ να το δεχτώ. Για ποιο λόγο λέτε αυτό, ακούστε με κάτι. Εγώ έχω πρόβλημα με την ΕΠΟ από πέρσι, που λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε για τα δελτία. Έχω το ίδιο πρόβλημα όμως και με τη Super League 1, γιατί ενώ έκανα την καταγγελία του Παθιάννενα τον Μάρτιο, επικύρωσαν την βαθμολογία τον Ιούνιο και αγνώρισαν την καταγγελία. Και τώρα σήμερα ήταν το δικαστήριο για την καταγγελία για την πώληση του Παθιάννενα, που ανεβήθηκε Δευτέρα γιατί είχα κακούργια πολύ σοβαρό. Εκεί θα αφαιρεθούν μείον 10 από τον Παθιάννενα. Και θα αφαιρεθούν οι ομάδες φέτος που είναι πάνω από τον Παθιάννενα ή διεκδικούν κάποιες θέσεις. Διεκδικών των εισαγωγικών θέλουν να αποφύγουν κάποιες θέσεις για αποβιβασμό. Εγώ θα κάνω αγωγή στην Super League και για τη μείωση αγοραστικής αξίας της ΑΕΛ και για τα χρήματα που χάσαμε, 5 εκατομμύρια. Το ίδιο και στην ΕΠΟ. Εκείνα λοιπόν θα σας πω, εγώ φέτος έκανα την καταγγελία γιατί ομάδες που θα είναι ανταγωνίστριες μας στο βόρειο όμιλο της Super League 2 έκαναν μεταγραφές και ποιες είναι αυτές. Έκανε. Η Τρίγλια. Δεν μία. Έκανε. Δεν έκανε Τρίγλια. Έκανε Απόλλωνας Καλαμαριάς 2. Η Τρίγλια δεν έκανε. Σας το λέω εγώ. Και δεν είναι Τρίγλια, είναι ο Ηρακλής. Δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή.
Εντάξει, Τρίγλια είναι. Η Ηρακλή τώρα παίζει. Εντάξει, είστε από τον Ηρακλή, Ηρακλή θέλαμε. Ναι, εντάξει, άσε τώρα είμαστε και Θεσσαλονίκη. Δέχομαι να πω κάτι. Να πω κάτι. Ο Ηρακλή θα επανέλθει στο Σούπερ Λίγκα και α γίνει ό,τι να είναι. Μπράβο, μπράβο, μαζί σα. Ωραία. Απλά δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή. Γι' αυτό τον λόγο δεν έκανε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ καλό. Πρώτα μακάρι ο Ηρακλή να έχει αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο αύριο να μείνει χρόνια και να μην το διώξουν αυτοί οι υπεραπερδίτε. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι, μιλάω για τον κύριο Ευγενίου. Ναι, ναι. Σας λέω και πάλι. Η Καλαμαριά έκανε. Ναι, ο Πασαραϊκός. Στο παιχνίδι με τον Πασαραϊκό. Συγγνώμη, επειδή ήμουν τώρα στο γήπεδο. Ξεκινάει το παιχνίδι και ρωτάω εγώ, λέω παιδιά, είναι όλα καλά. Όλα καλά μου λένε. Οι παίχτες όλοι καλά. Ξαφνικά ξεκινάει το παιχνίδι 4 η ώρα. Δεν βγαίνουν οι ομάδες. Βγάζουν δύο παίχτες από την 11 εκτός αποστολής. 4 από τον πάγκο εκτός αποστολής. Γιατί είχαν αυτά τα προβλήματα που λέτε εσείς. Και εμφανίστηκε μια άλλη δεκάδα. Και το μας ξεκίνησε από ένα τέταρτο και μετά. Εντάξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Λοιπόν, εγώ το έκανα λοιπόν. Το Γάλλο, η Καλυθέα. Δεν είναι εμάς όλες οι ομάδες. Εγώ θέλω να ανταμείβονται οι νοικοκυρεμένες ομάδες. Δεν είμαι κανένα κορόιδο εγώ που πέρσι κατέβαλα συνολικά για να ξοφλήσω κάτι υποχρέωση και να πάρω το Μάρτιο πριν πέσουμε αδειοδότηση Ευρώπης 3 εκατομμύρια ευρώ όλο μου το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Όλα τα χρήματα από το στοίχημα που πήραμε για να ξοφλήσω κάθε υποχρέωση και να είναι μια καθαρή ομάδα η ΑΕΛ. Θα μπορούσα να βάλω στην τσέπη μου και να πω έπεσε η ομάδα, μέχρι συνεχώς τελευταία είμαστε, να κοιτάξω να σώσω την περισσότερη περιουσία μου. Δεν μπορεί λοιπόν οι άλλοι που δεν είναι έτσι να ανταμείβονται και ενώ δεν έχουν αδειοδότηση να κάνουν μεταγραφές και να μην καταθέτουν καν με το πιο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν αυτοί που λένε το έκανα για την ΕΠΟ, άλλο αν κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Εγώ το έκανα για την ομάδα μου και για μένα. Ναι. Και να σας πω κάτι. Θα πονεμά αυτούς τους ανθρώπους που μου ανακάλεσαν τα δελτία και έπεσε η ΑΕΛ μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Και αγωγή θα κάνω στην ΕΠΟ για αυτό που είναι πέρσι. Και αυτούς θα τους κάνει στην Επιτροπή Διοντολογίας για να εκπέσουν από τη θέση. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι δεν έχετε μεγάλο άδικο σε αυτά τα οποία λέτε, αλλά απλά στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι ένας μόνο δεν αρκεί. Να σας πω κάτι, κύριε Ιωαννίδη. Εμείς γνωριζόμαστε από τον Ιωαννίδη πόσα χρόνια. 20, ξέρω εγώ. Από παιδάκι. Ναι. Εσύ και ο Νίκος Σαββατοκλάκης από παιδάκια. Όταν εγώ δικούσα τον Ηρακλή. Ναι. Αν ο Ηρακλής είχε ένα κούγια, θα είχε πέσει ποτέ στη ζωή του. Προσωπική άποψη θέλετε, όχι. Ναι. Ποτέ σας το λέω. Τώρα, θα είχε ποτέ στοχεύσει. Θα είχε ποτέ αυτό το κατάντημα στα οικονομικά του που 10 φορές έπεσε. Όταν έχει πέρασει ένας μυτιλιναίος από τη διοξία του. Όχι, εγώ σε αυτό κρατάω, το αλλάζω το θέμα. Εγώ θα μείνω στο πρώτο που λέγεται. Γιατί αν υπήρχε κούγια, θα είχαν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες που κάνετε, για παράδειγμα τώρα με τα δελτία, ή τέλος πάντων και δικαιωθήκατε, θα είχαν γίνει και εκεί κάποιες διαδικασίες. Όπως και για διαδικασίες για διαφυγόντα κέρδη και. Βαφτίσανε τότε εκείνη τη χρονιά. Ακούστε κάτι. Βαφτίσανε εκείνη τη χρονιά, κατά παντού ως μια πρωτοτυπία, την πλαστή φορολογική ασφαλιστική ενιερότητα. Δυσφήμιση του πρωτοτυπίου. Ναι. Αυτό έγινε για να σωθεί. Ο Αστέρας Τρίπολης, ξεκάθαρα. Θα ήμουν εγώ στον Ηρακλή ιδιοκτήτης και θα γινόταν αυτό ποτέ. Θα είχαν πάει φυλακή όλοι τους. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Και την άλλη φορά πάλι σώθηκε ο Ηρακλής για να μείνει ο Κομπότης στην κατηγορία. Ο Κομπότης έχει πέσει 5 φορές με τον Λεβαδιακό και έχει μείνει 5 φορές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο. Ενώ την επόμενη χρονιά έμεινε ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μπορούμε να μιλάμε ώρες. Για να κλείσουμε λίγο, ένα σχόλιο λίγο για τη Super League. Απέχετε φέτος από εκεί αγωνιστικά λόγω της Λάρισας, αλλά τι γίνεται τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ένα φανταστικό πρωτάθλημα. Στενοχωριέμαι που δεν συμμετέχουμε. Γιατί αγωνιστικά μιλάτε, σαν ανταγωνισμό, αγωνιστικά, σαν ποιότητα. Αγωνιστικά, φανταστικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πάντως η περσινή ποιότητα που υπήρχε. Ποιότητα λέω, έτσι, όχι ανταγωνισμό. Τα παιχνίδια αυτά που βλέπουμε φέτος δεν τα έχουμε δει ποτέ. Αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε και πάνω και κάτω φέτος δεν τα έχουμε δει ποτέ. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί προσωπική άποψη, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτεροι από πέρσι. Την ΑΕΚ τη βλέπω. Ναι. Είναι λάθος. Απλώς ανέβηκε ο ανταγωνισμός στον άλλο. Ναι. Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι είμαστε Ελλάδα και αυτή την περίοδο. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη και ξεκινάνε προετοιμασία τον Ιούνιο έχουν πάντοτε πρόβλημα. Γιατί ξεκινάνε να φορμαστούν γρήγορα για να μπουν στους ομίλους να πάρουν τα χρήματα και μετά κάνουν μια τεράστια κοιλιά μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Αλλά το ότι έχουν καλύτερη ποιότητα όλες οι ομάδες, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ είχε ενισχυθεί, γιατί ακόμη δεν έχει ενισχυθεί, του έχουν βγει και τα νέα παιδιά. Έχει και καλό προπονητή. Έκανε και καλές κινήσεις τελευταίες στιγμές. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές ούτε τον Τέιλορ είχε,
ούτε ήταν σε τόσο καλή κατάσταση ο Μιχαηλίδης με το πιτσιρικά του Μιχάλη. Είναι και ο Πασχαλάκης βελτιωμένος. Από την άλλη μεριά, στο κέντρο του ο Κούρτης είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ακόμα δεν έχει. Ο Σβάμπ είναι καλύτερος. Εάν μπορέσει να μην τραυματίζεται ο Ελκαντουρί, είναι ο καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος για μένα. Είναι. Και μπροστά, ούτε Ζήφκοβιτς είχε στα προηγούμενα χρόνια, ούτε το σέντερφορ του που για το Σφίτερ έχει τρομερή πρόοδο. Άρα λοιπόν μην γίνεται. Mm. Άρα λοιπόν ο Άρης από την μεριά είναι φοβερά ενισχυμένος. Απλώς τα μπερδέψαν λίγο εκεί. Δεν πήραν θέσεις και θέσεις που είχαν καλούς παίκτες. Εγώ το έχω πει και στο Βαρυτίδη. Δεν είχε ανάγκη ο Άρης να πάρει εξάρια. Πήρε το Ενδιαγέ ενώ έχει τους δύο πολύ καλούς. Τον Σάσα και τον Αυστριακό. Πώς το λένε τον άλλο παίκτη. Κόρσα και εγώ τώρα, ναι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν ήθελε εξάρι. Εξτρέμι ήθελε ο Άρης, γιατί έχει μεγαλώσει ο Ισπανός. Και ο άλλος ο μικρός δεν του βγήκε. Καλά, ο Ματέο Γκαρσία. Εγώ θα τα έλεγα προηγουμένως ότι από αυτό περιμένει και δεν βγαίνει. Από εκεί πέρα πήρε ένα εξαιρετικό. Αλλά δεν έχει εξτρέμ να του ταΐσει. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, δηλαδή, ποιο βλέπετε πρωταθλητή δηλαδή, τώρα με αυτά και με αυτά. Δηλαδή, το έχετε στο 50-50, στο 25-25 τέλος πάντων. Πόσο το έχετε. Για ποιο πράγμα βλέπετε. Για πρωτάθλημα. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα ξεφύγουν πολύ σήμερα. Δεν την πιστεύετε την ΑΕΚ. Όχι καθόλου με αυτή την άμυνα πιστεύω και. Δεν έχει ένα επιτελικό παίχτη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει η ΑΕΚ, έχει εξαιρετικούς εξτρέμ, εξαιρετικά σεντερφόρ. Και έχει και μονάδες. Έχει το Μάντελο βέβαια που άλλο δεν παίζει, άλλο δεν παίζει, αλλά είναι πολύ μεγάλη κλάση παίχτες. Άρα από την άλλη μεριά δεν έχει αξιόπιστα εξάρια, σαν του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Δεν έχει, έχει το Λιβάη που είναι και ο άλλος στο εξτρέμ, είναι μεγάλος και τραυματίζεται και να έχει πρόβλημα. Και από εκεί πέρα δεν έχει ακραία μπατ. Δεν έχει ένα στόπερ. Αξιόπιστο στόπερ, έχει καλά στόπερ και δύο είναι καλοί και ο Βράνιος και ο Ζαβέλας, αλλά δεν έχει την κολόνα, την ποιότητα, την κρίση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι η Άκη είναι κατώτερη των προηγούμενων ετών. Ξέρετε τι μ' αρέσει. Είναι εξαιρετικός ο Τζούμπερ αυτός. Δηλαδή έχει τον Τζούμπερ, ο οποίος ο Τζούμπερ, ωραίος, καλός. Η Άκη είχε παίκτη. Η Άκη είχε παίκτη καλούς. Μου αρέσει εσάς που έχετε άποψη για το ποδό, το ζείτε. Δηλαδή τώρα σας αφήνω να μιλήσετε και βλέπω ότι το ζείτε. Ό,τι λέει για τον ΠΑΟΚ, την κριτική, για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Το γνωρίζω, το έχω παίξει. Δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε γιατί τραυματίστηκα πολύ σοβαρά. Καλά, όλοι έτσι λέμε. Ναι, εντάξει, ναι. Και εγώ τα ίδια λέω. Ναι, και αν εγώ, μιλάγατε στα παιδιά που εκείνα τα χρόνια ήταν στο Ηρακλή, θα σας έλεγα μερικά πράγματα. Τα παρότικα μπροστά μου. Αιντινίου Σεντελίδη και τον. Εδώ, ως φοιτητής, εδώ. Όχι, όχι. Πρώτα πήρα μεταγραφή στο Ηρακλή. Και επειδή πήρα μεταγραφή στο Ηρακλή. Έδωσε στην νομική Θεσσαλονίκη, μπήκα στην νομική Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, τώρα, μισό λεπτό. Πήγατε δελτίο Ηρακλή ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Δεν το ήξερα αυτό. Και θέλω ακόμα να σας πω. Μεταγραφή Πετρόπουλ. Και από Ολυμπιακό Λουτρακίου ήταν δίκη τότε. Και αμέσως μετά πήρα μια μηχανή με τα λεφτά της μεταγραφής και τσακίστηκα. Κάθε διαγνώμη στο νοσοκομείο. Όλα τα χρόνια του Πανεπιστημίου στο νοσοκομείο. Δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Αν μιλήσετε με τους παλιούς μου, χαίρε μπάλια και αυτούς. Ο Φανάρας, ήταν να ρωτήσω τον Γρηγόρη το Φανάρα, μα ήταν αυτό το βλέπω να το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Και ο Γρηγόρης και ο Τουμπόγλου και τα παιδιά τα άλλα, για τα άλλα, μα στήρικη. Μάλιστα. 7 χρόνια μου. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Και έμεινα στο ίδιο διαμέρισμα μαζί με τον Λιάρο και τον Γιάννη. Γιάννη. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε επώνυμο ομάδα. Λοιπόν, κύριε Κούγια, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Να πάνε καλά τα πράγματα. Καλή συνέχεια. Και εγώ τώρα θα καλά.